και την τιμή να φιλοξενούμε στον Gazeta TV έναν από τους μεγαλύτερους και πιο σπουδαίους προπονητές στην Ελλάδα, τον Γιώργο Μορφέση και τον Πολυνίκη σε επίπεδο εθνικών ομάδων και ομαδικών αθλημάτων. Γιώργο, καλησπέρα και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί που δέχτηκες την πρόσκλησή μας. Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ. Θέλω να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή και να μου πεις και εσύ πώς ξεκίνησες. Υπήρξες αθλητής του πόλο. Ναι, προέρχομαι από μια αθλητική οικογένεια. Ο πατέρας μου ασχολιόταν έτσι όπως όλοι οι παλιοί, με λίγο απ' όλα από τα σπορ, λίγο μπάσκετ, λίγο βολή, λίγο πόλο, λίγο στη διοίκηση του Εθνικού Πειραιά κτλ. Οπότε τα βιώματα ήταν από την αρχή αθλητικά. Ξεκίνησα λοιπόν να ασχολούμαι με το πόλο, όχι πολύ μικρός. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Ξεκίνησα γύρω στα 12-13 ετών, χωρίς να ξέρω να κολυμπάω. Και με αποτέλεσμα έμαθα στον Εθνικό Πειραιό φυσικά να παίζω πόλο και το αγάπησα πολύ. Οι παρέες όλα αυτά, το ένα έφερε το άλλο. Κάποια στιγμή βέβαια σε νεαρή ηλικία, στα 18-19 ετών, κατάλαβα ότι δεν μπορώ να κάνω πολύ μεγάλη καριέρα σαν αθλητής. Είχα τουλάχιστον το γνώθι σε αυτό. Και αποφάσισα ότι να ξυμπήκα και στα τεφά. Αποφάσισα λοιπόν να ασχοληθώ πιο γρήγορα με την προπονητική. Αυτή είναι η ιστορία. Οπότε από νωρίς, από το 1990, ξεκίνησα να ασχολούμαι με τις υποδομές του Εθνικού Πειραιά, με το γυναικείο του Πανιωνίου, την Καστέλα πρώτα απ' όλα. Ο Καστέλας, μια μικρή ομάδα του Πειραιά. Και μετά μπήκα σε αυτό το λούκι της προπονητικής από μικρός. Η προπονητική είναι μια διαφορετική τέχνη. Εντελώς διαφορετική από το να είσαι αθλητής. Ναι, είναι τελείως διαφορετικό. Είναι άλλο πράγμα. Έχεις να κάνεις με πάρα πολλούς ανθρώπους, να κάνεις με διαφορετικούς χαρακτήρες, με προσωπικότητες, με εξωγενείς παράγοντες, σίγουρα με τη γνώση του αθλήματος, με την τύχη, με όλα. Πρέπει να είσαι και ψυχολόγος. Ψυχολόγος, πρέπει κάποια στιγμή να είσαι αυστηρός, κάποια στιγμή πρέπει να είσαι φιλικός. Είναι μια γραμμή που πάνω εκεί ισορροπούμε. Δεν γίνεται τώρα να μην σου έχουν κάνει την ερώτηση πώς τα βγάζεις πέρα με τόσες γυναίκες. Εντάξει, είναι εύλογο αυτό. Δεν έχουν κάνει την ερώτηση. Κοίταξε, σε αυτό το επίπεδο που βρίσκομαι εγώ, οι μικρότερες κοπέλες, εντάξει, νομίζω ότι είναι εύκολο να χειριστείς μικρούς αθλητές σε ηλικία. Αγνές ψυχές και που σε κοιτάνε στα μάτια. Από εκεί πέρα οι πιο μεγάλες κοπέλες που είναι ολοκληρωμένες προσωπικότητες. Νομίζω ότι όταν μπαίνουν κάποιοι κανόνες ή κάποια όρια και η ομάδα λειτουργεί κάτω από αυτούς τους κανόνες, νομίζω ότι τα πράγματα γίνονται λίγο πιο εύκολα. Δείχνεις πολύ ήρεμος. Αποδέχεσαι. Δεν είμαι. Αποδέχεσαι το χαρακτηρισμό ήρεμη, δύναμη. Εντάξει, τιμητικός χαρακτηρισμός είναι, δεν μπορώ να πω. Προσπαθώ να είμαι ήρεμος. Πρέπει να είμαι ήρεμος, γιατί αν δεν είναι ο άνθρωπος που είναι απ' έξω και την ώρα ιδίως του αγώνα που γίνεται πόλεμος, θα πρέπει να δίνει λύσεις ο άνθρωπος που είναι απ' έξω. Άρα λοιπόν, αν δεν είμαστε ήρεμοι, αν δεν είμαι ήρεμος, δεν μπορώ να δώσω λύσεις. Όσο μπορώ λοιπόν, προσπαθώ να σκέφτομαι, σίγουρα υπάρχει προετοιμασία για το παιχνίδι, αλλά επειδή το παιχνίδι είναι ζωντανό και αλλάζει και γίνονται διάφορα, πρέπει να είμαστε ήρεμοι και έτοιμοι για λύσεις. Τα μετάλλια τώρα σε επίπεδο εθνικών ομάδων έχουν φτάσει στα 9. Ναι, τα 9 σαν προπονητής πρώτος και άλλα 3 σαν συνεργάτης του Κούλιο Σιφίδη, οπότε είναι σύνολο 12. Γιατί για μένα είναι πολύ σημαντικά όλα. Ναι, είναι διψήφιος αριθμός. Είναι, εγώ σας είπα, πολύ σημαντικά. Αυτή η πορεία είναι πολλά χρόνια και είναι, ειλικρινά το λέω, είναι τιμή που βρίσκομαι σε αυτή τη θέση όλα αυτά τα χρόνια και προσφέρω όσο μπορώ και εγώ από τη θέση μου για τις επιτυχίες που έχει το άθλημά μας και γενικά ο ελληνικός αθλητισμός. Είναι μεγάλη τιμή. Γνωρίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο δεν το συζητάς και δεν θες να το συζητήσεις. Αλλά δεν γίνεται να μην σε ρωτήσω. Γιατί τα τελευταία χρόνια έχει τεθεί επιτάπητος χιλιάδες φορές το θέμα του διορισμού σου σε σχολείο. Νομίζω ότι μάλλον όταν τίθεται, όπως είπατε, επιτάπητος πολλές φορές, μάλλον χειρότερο είναι από ό,τι φαίνεται. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια δυστυχώς δεν έχει αλλάξει κάτι. Έχουν αλλάξει οι υπουργοί όμως. Αλλάζουν όλοι οι υπουργοί. Και οι υπουργοί, εντάξει. Δεν θα ήθελα να πω κάτι γι' αυτό. Ειλικρινά, είναι λυπηρό το γεγονός, αλλά έχω συνειφαστεί πια. Είμαι συνειφασμένος με αυτή την κατάσταση. Δεν περιμένω τίποτα. Προχωράμε. Και δυστυχώς, όταν θα έρθει η επόμενη μέρα, που πάντα την έχω στο μυαλό μου, η μόνη λύση νομίζω ότι είναι το εξωτερικό. Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν προτάσεις.
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και μια και είπες εξωτερικό, γιατί είναι λογικό και οι αθλήτριες και αθλητές να σκέφτονται το ίδιο πράγμα, ότι η λύση του εξωτερικού ίσως είναι η μόνη λύση αν θες να κάνεις καριέρα. Εάν τυχόν ήταν στο χέρι σου να αλλάξεις κάτι στο άθλημά σου και να κρατήσεις αυτά τα κορίτσια πίσω, ποιο θα ήταν αυτό που θα άλλαζες? Ένα προπονητικό κέντρο. Τίποτα άλλο. Ένα προπονητικό κέντρο, όπως το φαντάζομαι. Δηλαδή το αυτονόητο. Προφανώς είναι το αυτονόητο. Απλά όταν πάμε στο εξωτερικό, βλέπουμε ότι είναι το αυτονόητο για τους υπόλοιπους και για μας δεν είναι. Ένα μέρος που θα μπορεί οι εθνικές ομάδες υδατοσφαίρισης και φυσικά όσον αφορά το άθλημα το δικό μας και τον υγρό στίβο γενικά, ένα προπονητικό κέντρο για όλες τις εθνικές ομάδες όλων των αθλημάτων του υγρού στίβου. Αυτό που θα μπορεί να είναι οργανωμένο, που έχει το γυμναστήριο, που έχει το φυσιοθεραπευτήριο, τα βασικά πράγματα δηλαδή. Και θέλω να μου πεις, κλείνοντας από αυτό το κομμάτι, τι είναι αυτό που λες στα κορίτσια πριν από ένα κρίσιμο παιχνίδι στα αποδυτήρια, πέραν των οδηγιών και της τακτικής και της στρατηγικής που θα ακολουθήσετε? Κάτι το οποίο, ας πούμε, είναι πιο γενικό ως μότο στη ζωή σου. Όταν πρόκειται για ένα κρίσιμο παιχνίδι, συνήθως λέμε ότι πρέπει να αποβάλουμε το άγχος από το μυαλό των παιχτριών και να καταλάβουμε ότι η σπουδαιότητα του παιχνιδιού είναι μεγάλη μένα, αλλά πρέπει αυτό να το δούμε σαν ένα απλό παιχνίδι, σαν ένα παιχνίδι. Να διασκεδάσουμε που είμαστε εκεί, να ζήσουμε τη στιγμή σαν να είναι η τελευταία φορά. Λοιπόν, αυτές τις στιγμές θέλουμε να μας περιγράψεις τώρα, γιατί θέλω να από τα μετάλλια, από μερικά από αυτά τα μετάλλια δεν γινόταν να τα έχουμε όλα μαζί μας, να μου περιγράψεις κάποιες από τις στιγμές που σου έρχονται στο μυαλό όταν τα βλέπεις, ας πούμε, κρεμασμένα, αν τα έχεις κρεμασμένα, γιατί δεν βάλω ότι τα έχεις. Εντάξει, τα έχω σε ένα μέρος που θα τα βλέπω, είναι... Ναι. Να μου πεις κάποιες από αυτές τις στιγμές που σου θυμίζουν κοιτάζοντάς τα. Λοιπόν, να τα πάρουμε χρονικά. Ναι, έτσι τα έφερα, ναι, κάποια έτσι από κάθε χρόνο ένα μετάλλιο. Είναι, ναι, από το 10 έως το 14. Είναι βέβαια και όλων των κατηγοριών, δηλαδή είναι και της εθνικής γυναικών και της νέων γυναικών και της νεανίδων. Ωραία. Έτσι κάποια αντιπροσωπικά, λοιπόν, από το 10. Ναι. Το οποίο είναι? Ήταν στο Ζάγκρεπ, πανευρωπαϊκό γυναικών. Ήταν το πρώτο μετάλλιο που η εθνική γυναικών και είναι πολύ σημαντικό μετάλλιο, γιατί έχουν προσπαθήσει πάρα πολύ κόσμος, αθλήτριες, προπονητές και αθλητές, συγγνώμη, και παράγοντες όλα αυτά τα χρόνια για να έρθει το πρώτο μετάλλιο στην ελληνική γυναική υδατοσφαίριση και είναι το πρώτο. 2011? Τελικά είναι η υψηλότερη, είναι... ναι, το πιο έτσι αντιπροσωπευτικό νομίζω, μια ιδιαίτερη στιγμή. Βαρύ. Βαρύ. Όσο η σπουδαιότητά του. Και σε συναισθήματα και σε αξία και σε... Πες μου τι θυμάσαι όταν το κοιτάς, τι είναι αυτή η εικόνα που σου έρχεται πρώτη στο μυαλό? Τις στιγμές, μοναδικές στιγμές, μου σηκώνεται η σημαία μας στο μεσαίο ιστό και ακούγεται ο εθνικός ύμνος για πρώτη φορά στην διοργάνωση. Από την κορυφή του κόσμου. Καταπληκτικές στιγμές και θυμάμαι πάρα πολύ και την υποδοχή του κόσμου στο αεροδρόμιο. Κάτι που δεν το πίστευα ότι μπορεί να γίνει αυτό ποτέ στο πόλο. Καταλάβαμε στην πορεία ότι έχει γίνει μεγάλος έτσι, χαμός και πήρε μεγάλη και ιδιαίτερη έκταση από τα δελτία ειδήσεων κτλ. Εδώ λοιπόν είναι το περσινό, το πανευρωπαϊκό, το χρυσό από την... Πες μου τι θυμάσαι από αυτό. Είναι στην Κωνσταντινούπολη και έχει ιδιαίτερη σημασία. Γι' αυτό το λέω, ναι. Θυμάμαι ότι τις σημαίες δεν τις είχαν καν μέσα στο χώρο που ήταν το κολυμβητήριο. Τις είχαν, οι ιστώσεις σημαίες ήταν... Τι να σας πω, 500 μέτρα πιθανόν πιο μακριά από το μέρος που γινότανε. Δεν πιστεύω ότι το κάνανε τυχαία. Σηκώθηκε λοιπόν η ελληνική σημαία πολύ μακριά από εκεί που ήμασταν. Ναι. Τη βλέπαμε πολύ μακριά. Πώς ήταν το συνέστημα? Εντάξει, ήταν διαφορετικό. Είναι διαφορετικό. Γιατί είναι όλα αυτά που έρχονται σαν στη σκέψη σου όταν είσαι μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Και ήταν πολύ συγκινητική στιγμή. Εξαιτίας λοιπόν αυτές τις συνέχειες, γιατί όλα αυτά δείχνουν μια συνέχεια και υπάρχουν και άλλα τόσα από πίσω τα οποία δεν γινότανε. Ναι. Να τα φέρεις μαζί. Και είναι ένα πολύ σημαντικό, συγγνώμη, που είναι τιμή μου που ήμουν συνεργάτης της ομάδας αυτής στο Ολυμπιακό μετάλλιο. Βεβαίως. Το 2004. Το οποίο φυσικά δεν το έχω, γιατί είναι μόνο 13 τα μετάλλια, είναι μόνο τον... Είναι ο προπονητής, ναι, ναι. Όχι, ούτε ο προπονητής, δυστυχώς. Ναι. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες μόνο είναι 13 τα μετάλλια, γι' αυτό είναι λίγο πρόβλημα. Αυτό είναι λίγο άδικο. Ναι, είναι άδικο. Αλλά εντάξει, από εκεί και πέρα
Εντάξει, υπάρχει στιγμή και υπάρχει... Υπάρχει στιγμή, πολύ, πολύ μεγάλη στιγμή. Υπάρχει κι άλλο ένα, είναι αυτό εδώ, το οποίο δεν είναι αθλητικό μετάλλιο, γι' αυτό δεν το έδειξα, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι το μετάλλιο της ελληνικής προεδρίας, είναι και πολύ βαρύ, για να βοηθήσει με λίγο. Θέλει γυναικείο χέρι. Θέλει γυναικείο χέρι, ναι. Γιατί ξέρεις, όλα θέλουν τρόπο. Έτσι, έχεις δίκιο. Είναι πολύ σημαντικό μετάλλιο, γιατί είναι το μετάλλιο που μας έδωσε ο πρόεδρος Δημοκρατίας, ο πρώτος πολίτης της χώρας. Είναι το μετάλλιο της ελληνικής προεδρίας, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω έτσι λέγεται, και ήταν το παίρνουν άνθρωποι που έχουν κάνει για την Ελλάδα και για την πατρίδα μας κάτι σημαντικό. Και γι' αυτό για μένα είναι... Εσύ δεν έχεις κάνει κάτι σημαντικό, όμως έχεις κάνει πολλά σημαντικά. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν μια συνέχεια όλα αυτά τα χρόνια και μια εμπιστοσύνη που έχεις κερδίσει όχι μόνο της Ομοσπονδίας που συνεχίζεις να είσαι στις εθνικές ομάδες αλλά και όλου του κόσμου. Και πραγματικά νομίζω ότι στον άνθρωπο που θα αναφέρεις το όνομά σου, σε όποιον και να έχω αναφέρει το όνομά σου, δείχνει έναν απίστευτο σεβασμό απέναντι στο πρόσωπό σου. Δεν ξέρω αν αυτό εσύ το λαμβάνεις. Νομίζω ότι... Βλέπω τους ανθρώπους που με κοιτούν ότι με κοιτούν πραγματικά με καλή διάθεση, με καλά συναισθήματα, οι περισσότεροι τουλάχιστον. Αυτό είναι μεγάλη ευχαρίστηση για μένα. Δηλαδή, ξέρετε πόσο σημαντικό είναι να προχωράω στον Πειραιά που μένω και να βλέπω ο κόσμος και να μου χαμογελάει. Και που λέγω να μου κορνάρει και να νομίζω ότι είναι κάποιος γνωστός και δεν είναι. Είναι κάποιος που μου γνώρισε, μου λέει τι κάνεις, συγχαρητήρια, να είσαι πάντα γερός και να συνεχίσεις με τις κοπέλες σου κτλ. Είναι τρομερό το συνέστημα αυτό, είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι αυτή τελικά είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή όλων των ανθρώπων. Αυτή είναι η ανταμοιβή. Η αγάπη των ανθρώπων, των συνανθρώπων και σίγουρα και των ανθρώπων που δουλεύουμε μαζί, των αθλητριών κτλ. Κόουτς, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ. Ήταν πραγματικά ιδιαίτερη χαρά και η τιμή. Εγώ ευχαριστώ γιατί ήταν μια συνέντευξη διαφορετική από τις άλλες. Χαίρομαι πάρα πολύ. Χαίρομαι πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Και την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε, είμαι σίγουρη ότι θα υπάρχουν και άλλα εδώ. Το εύχομαι, να είστε καλά. Καλή επιτυχία και καλή δύναμη. Ευχαριστώ.